γέλασαν με την ψυχή τους γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα γέλιου Κρήτικα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέκλυσαν το βράδυ της Τρίτης το ιστορικό καφέ Κήπος στα Χανιά. Στην παρέα τους ο αγαπημένος παρουσιαστής παραδοσιακών εκπομπών Γιώργος Βιτόρος. Παίζει και δεν διαβάζει. Μαθητής της πρώτης τάξης. Διάβασε μωρέ, του λέει η μάνα του. Δεν διαβάζει. Κάποια στιγμή με το ζόρι τον βάζει να κάτσει να διαβάζει. Εκείνος επιμένει και γυρίζει το χέρι και του παίζει ένα χαστούκάκι και της κάνει «Ω, εστραβώθηκα». Λέει και δεν θωρείς καθόλου, λέει όχι, δεν πήγε από εκεί μέσα. Χάρη και αυτός που εγκλήτωσε τα μαθήματα, επήγε εξάπτωσε, μια στιγμή έρχεται ο πατέρας του από το καφενείο, του λέει για έπα μέσα γιατί το κοπέλι του παίξε ένα μπάτσο και μου είπε ότι εστραβώθηκε, να δεις τι θα κάνει. Μπαίνει ο πατέρας του μέσα, του λέει «Μιχαλιό, μα είδα μου πει η μάνα σου, ότι εστραβώθηκες», λέει «Ναι παπά, δεν θωρώ καθόλου». Λέει «Πόσα είναι κι ανέ», λέει «Τρία», λέει «Και κι ανέ», λέει «Πέντε». Δεν θωρείς. Λέει «Θωρώ, που είναι ένα και σου λέω τρία κι ανέ, δύο και σου λέω πέντε». Μαζί του ήταν και ο Στάθης Μονιάκης, ένας απίθανος τύπος από το Ηράκλειο που λέει ανέκδοτα με καταπληκτικό τρόπο, κρατώντας ακέραια την κριτική προφορά και διανθίζοντάς τα εκτός από το σαφές υποκριτικό του ταλέντο με ωραίες εικόνες και εθήματα από την παλιά Κρήτη. Δυστυχώς η εποχή μας το γέλιο πάει να εκλείψει και προσπαθούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους ζωντανούς, να τους κάνουμε να γελάνε. Νομίζω ότι το γέλιο είναι το δώρο του Θεού που μπορούμε να το δίνουμε χωρίς να μας κοστίζει τίποτα και για τους άλλους σημαίνει πολλά. Την εκδήλωση συντόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, Μιχάλης Αεράκης. Σε αυτές τις καταθλιπτικές μέρες που πραγματικά περνάει ο ελληνικός λαός, περνάμε όλοι μας, έρχεται το γέλιο για να φωτίσει κάπως τις θλιμμένες μας ψυχές. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα της Κρήτης και όχι μόνο, λέω εγώ, που είναι ο Γιώργος Βιτόρος και ο Στάθης Μονιάκης. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου άρχισε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία του δόκτωρος Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου.